Πολύ καλησπέρα. Από το στούντιο του Kona Channel είναι η εκπομπή Terra Incognita και αυτή η Παρασκευή μαζί σας. Δύσκολες στιγμές για όλη την Ελλάδα. Πραγματικά βρισκόμαστε λίγο πριν ή λίγο μετά, όπως τουλάχιστον κάποιοι υποστηρίζουν, από την λεγόμενη είτε επιλεκτική είτε υπάρχουσα χρεοκοπία. Είμαστε απόψε εδώ πέρα διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις και εικασίες για το πώς η Ελλάδα μπορεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει ο απομηχανής Θεός, 4 μετοχές στον αριθμό, οι οποίες προέρχονται από την λεγόμενη Τράπεζα της Ανατολής, που αν πραγματικά τις αποτιμήσει κανείς και δει ποιο είναι το όφελος των μετοχών αυτών, μπορούν όχι μόνο να σώσουν την χώρα από το χρέος της, αλλά να δώσουν και αναπτυξιακά κεφάλαια για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πάω σε ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, το οποίο πραγματικά μου κίνησε το ενδιαφέρον. Είναι σύντομο. Ο ευάλωτος λαός μας ενδέχεται να οδηγηθεί σε απόγνωση, καθώς πολιτικές που θα αφορούν το κοινωνικό συμφέρον θα σχεδιάζονται από τους πιστωτές μας και όχι από τις δημοκρατικώς εκλεγόμενες κυβερνήσεις. Και τότε ίσως ξεχυλίσει το ποτήρι, όταν πια ο λαός δεν θα έχει να χάσει τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες του χρέους του και επί την φημισμένη ρίση του φιλοσόφου «Χικ Ρόντους, Χικ Σάλτα», κοινώς «Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πείδημα». Αυτό το απόσπασμα που διάβασα είναι ένα απόσπασμα που γράφτηκε από βιβλίο στις 13 Μαΐου του 2009. Κρατήστε αυτή την ημερομηνία, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα δείτε πόσο, αν θέλετε, προβλέφτηκε νωρίτερα η κατάσταση που ζούμε σήμερα, 2011. Το βιβλίο αυτό βεβαίως ονομάζεται «Συσάχθεια» και είναι του κυρίου Σπύρου Λαβιώτη, ο οποίος είναι προσκεκλημένος εδώ πέρα στην εκπομπή, ως τέος στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε το θέμα αυτής της πιθανής σωτηρίας του χρέους της Ελλάδας με τις τράπεζες, με τις μετοχές μάλλον της Τράπεζας Ανατολής και θα εξετάσουμε το τι γίνεται τελικά με την χρεοκοπία εάν πηγαίνουμε προς τα εκεί ή αν υπάρχει σωτηρία από επενδύσεις που μπορούν να γίνουν το εξωτερικό. Και όλα αυτά θα τα δούμε βεβαίως και στο πλαίσιο της γεωπολιτικής, ένα πλαίσιο εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, όταν λίγες μόλις χιλιάδες χιλιόμετρα παρακάτω στην Κύπρο, γίνονται ήδη έρευνες για φυσικό αέριο. Μήπως τελικά είμαστε σε μια κατάσταση που όλοι έχουν επιλέξει, συσσαγωγικά αν μπορεί να πει κανείς, να χτυπάνε την Ελλάδα γιατί προσβλέπουν κάπου αλλού. Αποκλειστικά απόψε θα έχουμε επίσης κοντά μας από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, τον δόκτορα Εμμανουήλ Λαμπράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ελλάς Never Die. Δηλαδή κοινώς η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και είναι η εταιρεία η οποία έχει λάβει τις μετοχές αυτές για να αντιστρέψουμε ή εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Και από την Ισλανδία, ο τέος Υπουργός Δικαιοσύνης μας δείχνει το παράδειγμα των Ισλανδών για το τι έκαναν σε ό,τι αφορά τη χρεοκοπία και πώς από εδώ και πέρα ίσως μπορούμε και εμείς να ακολουθήσουμε τα βήματα τα δικά τους για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Γρήγορα λοιπόν, κοντά μας είναι η κύριε Σπύρος Λαβιώτης, οικονομολόγος, τέος στέλεχος Τράπεζας του Καναδά. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, γνωστός φίλος εκπομπής και μας βοηθά πάρα πολύ, διδάκτορ γεωπολιτικής, εκδότης του περιοδικού Στρατιωτική Ιστορία και Γεωπολιτική. Ισορροπία. Το κάνω πάντα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Και ο κύριος Ηλίας Νικολακάκος, είναι δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έχετε και εσείς πολλά να μας πείτε για τα νομικά, αν θέλετε έτσι, ζητήματα που αφορούν τον κάθε ένα από εμάς. Πάμε αμέσως να ακούσουμε μία έτσι αιχμηρή άποψη από έναν οικονομολόγο, τον κύριο Τόμπρα, ο οποίος ουσιαστικά λίγο έως πολύ λέει ότι η χώρα βρίσκεται μέσα σε πτώχευση, αλλά ενδεχομένως πρόκειται για ένα εφεύρημα. Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει, δεν έχουν χρεοκοπήσει 10 εκατομμύρια Έλληνες. Η πτώχευση λοιπόν στο κομμάτι που αφορά σήμερα την Ελλάδα παίζεται σαν πιστωτικό γεγονός μόνο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους κατόχους ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Ακόμα και η πτώχευση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα εφεύρημα, ένα κατασκεύασμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των διεθνών πιστωτών της ελληνικής οικονομίας. Ακόμα και η χρεοκοπία του ελληνικού δημοσίου είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κατόχων των ομολόγων του δημοσίου.
την πτώχευση του ελληνικού δημοσίου, την κηρύσσει ο Διεθνής Οργανισμός για τη Διακαθαρίσεω των CDS, ο ISDA, έτσι λέγεται, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή, μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του οργανισμού σε συγκεκριμένη συνεδρίασή του αποφασίζει αν ένα συγκεκριμένο πιστωτικό γεγονός αποτελεί χρεοκοπία ή όχι. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που το δικό μου ομόλογο δεν πληρωθεί στη λήξη του, ο συγκεκριμένος οργανισμός μπορεί να αποφασίσει ότι δεν είναι περίπτωση χρεοκοπίας. Είμαστε σε μια πορεία προς την επιλεκτική χρεοκοπία, η οποία όμως, μην γελιάσετε, δεν πρόκειται να πάμε σε χρεοκοπία τώρα, σύντομα, μέσα στο 2012, γιατί αυτή τη στιγμή η χρεοκοπία δεν συμφέρει τους δανειστές μας. Ούτε και σήμερα τολμά να μας στοχεύσουν ακόμα. Γιατί? Γιατί η πορεία στην οποία έχει μπει η Ελλάδα είναι μία πορεία εξασφάλισης των δανειστών μέσα από την υποθήκευση, όλης της κρατικής περιουσίας. Αποπληρώνουμε παλιό χρέος το οποίο ήταν χωρίς εξασφαλίσεις και παίρνουμε καινούρια δάνεια από την Τρόικα, τα οποία όμως δάνεια είναι με εμπράγματες εξασφαλίσεις και υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο πλέον, όχι στο ελληνικό. Πότε θα κινδυνεύουμε από πτώχευση? Όταν αυτοί οι κύριοι, μέσω από τη διαδικασία των μνημονίων, θα έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% του χρέους. Τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο χρέος πλέον έχει παχθεί στο αγγλικό δίκαιο, κάλλιστα ένα κομμάτι αυτού του χρέους μπορεί με μια διαδικασία factoring να πουληθεί από το πλήρω του Τούρκου. Και μπορεί λοιπόν στη λήξη μια δόση προς αποπληρωμή, αν η Ελλάδα δεν έχει να πληρώσει, αντί να έχει αντισυμβαλόμενο στην Τρόικα, να βρεθεί αντισυμβαλόμενο στον κύριο Ερντογάν. Τι συμφέροντα εξυπηρετεί η είσοδο ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία? Η ελληνική οικονομία όπως είναι σήμερα δεν πληρεί καμία προϋπόθεση προκειμένου να εισέλθει κάποιος ξένος επενδυτής και να κάνει μία επένδυση σε αυτή τη χώρα. Σήμερα στην Ελλάδα γίνονται μόνο αρπαχτές και αυτοί που έρχονται είναι άνθρωποι της διεθνούς κερδοσκοπίας που έρχονται εδώ πέρα αρπαχτικά κερδοσκοπικά να κάνουν μία απατεωνιά την οποία θα τη βαφτίσουν επένδυση, να τα αρπάξουν και να φύγουν. Ως πότε θα μπορεί ο ελληνικός λαός να αντέχει κι άλλα μέτρα? Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός, εγώ προσωπικά εκπλήσωμαι από την αντίδραση του κόσμου, γιατί τελικά ο ελληνικός λαός αποδεικνύεται πολύ ανθεκτικός. Εγώ δεν περίμενα ο κόσμος να έχει τόση αντοχή στα μέτρα. Βλέπετε κανένα στους δρόμους? Στο Σύνταγμα, με το που πιάσανε τα πρώτα καλοκαίρια, άδεια συμπαντία και γεμίσαμε παραλίες. Ο κόσμος έχει μπει σε μια μεθοδευμένη καταστολή. Υπάρχει ένα ολόκληρο team επικοινωνιολόγων, οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό και μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα παπαγάλων καθημερινά υποβάλλουν σε πλήση εγκεφάλου όλο τον ελληνικό λαό, οδηγώντας τους σε μια τεχνητή καταστολή προκειμένου να αποδεχθεί το μοιραίο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Έλληνας λειτουργεί σαν μια κοπέλα την οποία την προετοιμάζει στο πώς θα αποδεχθεί το βιασμό της. Εγώ εκπλήσωμαι που δεν είναι γεμάτο το Σύνταγμα κόσμου. Αν μαζευτούν 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο Σύνταγμα να περικυκλώσουν τη Βουλή, εσείς πιστεύετε ότι φτάνει η αστυνομία, ο στρατός και τα δακρυγόνα για να τους καταστήλει? Αλλά δυστυχώς δεν τη βλέπω να έρχεται. Τη μέρα όμως που θα μαζευτεί 1 εκατομμύριο κόσμο έξω από το Σύνταγμα, θα περικυκλώσει τη Βουλή και θα πει η λαϊκή κυριαρχία είναι υπεράν όλων. 1 εκατομμύριο άνθρωποι έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα ξαναγράφουν την ιστορία. 1 εκατομμύριο λοιπόν άνθρωποι, αν μαζευτούν έξω από το Σύνταγμα, περικυκλώσουν τη Βουλή και πούνε στους 300 που είναι μέσα, θα φύγουμε από εδώ μόνο την ημέρα που θα καταγγείλετε τη σύμβαση του μνημονίου, μόνο την ημέρα που θα ψηφίσετε με 300 ψήφους ότι θα καταγγείλετε τη σύμβαση του μνημονίου, αλλιώς θα μπούμε μέσα και αλίμονό σας, τότε πραγματικά ο κόσμος θα έχει εξεγερθεί και τότε είναι πολύ πιθανόν να δούμε και αποτελέσματα. Και να μην φοβάστε αυτό που σας παπαγαλίζουν καθημερινά, ότι θα πτωχεύσουμε. Τα χρήματα που πήραμε από όλη τη διαδικασία των μνημονίων έχουν πάει στο να αποπληρώνουν ξένους δανειστές και στις τράπεζες. Πτωχευμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για να αντλήσουν λοιπόν τα 120 δισεκατομμύρια ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
με το παιχνίδι των ομολόγων που δώσανε για εγγυήσεις, αναγκαστήκαμε εμείς από την άλλη μεριά να συνάψουμε νέα δάνεια με τη διαδικασία της Τρόικας, προκειμένου οι κύριοι αυτοί να βάλουν 120 δις στο ταμείο τους που τους λείπανε, να μην τα ρίξουν στην πραγματική οικονομία, κανείς δεν ξέρει πού πήγαν αυτά τα λεφτά, και στην ουσία να χρησιμοποιήσουν αυτά τα λεφτά για να φυγαδεύσουν στο εξωτερικό τα 65 δις που βγάλαν έξω οι επιτίδιοι. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν. Δεν είχαν λεφτά οι ελληνικές τράπεζες για να φυγαδεύσουν 65 δις στο εξωτερικό. Με τα λεφτά των τραπεζικών εγγυήσεων που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φυγαδεύσανε στο εξωτερικό τα χρήματα των επιτιδίων. Ο κύριος Τόμπρας σίγουρα θέτει πάρα πολλά ζητήματα. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Από το ότι η χρεοκοπία μπορεί να είναι εφεύρημα? Από το ότι κάποιοι, αν θέλετε, προωθούν τον λαό και τον κρατάνε σε μια ενδεχόμενη καταστολή ώστε να μην αντιδράσει? Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι ο λαός, ο ελληνικός λαός, είναι πάρα πολύ ανθεκτικός. Δεν ξέρω αν είναι ανθεκτικός, αν είναι κάποια άλλα ζητήματα τα οποία προς το παρόν τον εμποδίζουν να αντιδράσει ή, εν πάση περιπτώσει, να πάρει μια στάση στα όσα συμβαίνουν. Κύριε Λαβδιώτη, από όλα αυτά τα οποία ακούτε εσείς, έχετε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας του Καναδά. Είμαστε πράγματι σε μια χρεοκοπία μπροστά ή ήδη βρισκόμαστε σε μια χρεοκοπία? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, επειδή με αυτό το θέμα έχω ασχοληθεί εκτεταμένα τα τελευταία χρόνια, η χώρα ήδη ήταν χρεοκοπημένη από το 2009. Τότε, όταν προσωπικώς διαπίστωσα μεταξύ Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Εθνικού Λογιστηρίου του Κράτους και Τραπέζης Ελλάδος τι ακριβώς συνέβαινε. Διότι η έρευνα έγινε προσωπικώς και αυτά που λέω αφορούν τον εαυτό μου και δεν έχω σχέση με κανέναν. Το τι οι αριθμοί δείχνανε είναι ότι επί σειρά ετών η χώρα αυτή βασίζεται σε γυάλινα πόδια ή ξύλινα ορισμένοι που λένε. Και αυτή η λεγόμενη ευημερία που διαλωλούσαν οι πολιτικοί βασίζεται σε μία επεκταμένη μορφή χρέους. Το οποίο χρέος, κατά τη γνώμη μου και κατά τα στατιστικά στοιχεία, επιδεινώνεται συνεχώς από έτος σε έτος και κανείς δεν μιλούσε. Υπό την έννοια ότι το 2000 το χρέος ήταν το λεγόμενο δημόσιο χρέος 135 δισεκατομμύρια και το 2009 πήγε στα 300 δισεκατομμύρια. Μισό λεπτό. Είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Είναι μια κάρτα την οποία ο κ. Λαβδιώτης έχει ετοιμάσει. Είναι αδημοσίευτο γράφημα. Να το δούμε λιγάκι. Είναι το χρέος της κυβέρνησης. Αν μπορείτε να το παρακολουθήσετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι χρέος γενικής κυβέρνησης, λέει εδώ πέρα, κύριε Λαβδιώτη. Εξηγήστε μας λιγάκι τι σημαίνει αυτό το γράφημα. Κοιτάξτε, πρώτο το γράφημα αυτό και οι αριθμοί του πηγάζουν ακριβώς από το σχέδιο νόμου το οποίο ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή με την περίφημη συμφωνία της 21ης Ιουλίου 2011. Μιλάτε για το μεσοπρόθεσμο. Ακριβώς. Και είναι το περίφημο μεσοπρόθεσμο το οποίο επισυνάφτηκε ένας πίνακας με στοιχεία τα οποία δυστυχώς είναι 16 σελίδες όλο το πρόγραμμα το οποίο υπαγορεύτηκε από τους κηδεμόνες μας την περίφημη Τρόικα. Αυτά τα στοιχεία τα οποία υπογράψαν οι βουλευτές, όχι όλοι, φυσικά του κυβερνώντος κόμματος, μας δείχνουν ότι ακριβώς όταν η χώρα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ, μάλιστα, όπως θα δείτε η μπλε γραμμή είναι το λεγόμενο δημόσιο χρέος. Αν έχετε λίγο την καλοσύνη, πάρτε σας παρακαλώ από κάτω τη φάσα για να βλέπει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Ωραία. Παρακολουθώ λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει μία μπλε γραμμή και από το 2010... Τα bars, δηλαδή οι κολόνες από κάτω, είναι το λεγόμενο ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάστρου, μια χώρα για να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ έπρεπε να πληρεί δύο δημοσιονομικά κριτήρια.
Το ένα κριτήριο είναι το περίφημο, το οποίο αναφέρεται συχνά, το λεγόμενο το 3% του ελλείμματος, το οποίο είναι ένα κλάσμα που αφορά τη διαφορά εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της χώρας, το ετήσιο προϋπολογισμού, διαιρούμενο δια του ΑΕΠ, το καθαρίστου εθνικού προϊόντος. Ας μην πούμε σε μαθηματικούς τύπους, παρακαλώ, λίγο πείτε μας τι ακριβώς δείχνει αυτό δεύτερο, και πώς εξηγείται. Ναι, το δεύτερο είναι ο συντελεστής ότι το λεγόμενο ΑΕΠ, το καθάριστο εθνικό προϊόν, δεν πρέπει, το χρέος δεν πρέπει να ξεπερνάει το 60% του συνόλου του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Εκεί θα δείτε ότι το χρέος, το οποίο είναι η μπλε γραμμή, ήδη είναι, όταν εμείς είχαμε εισηχθεί, ήταν 111% του ΑΕΠ. Λοιπόν, και το έλλειμμα φυσικά δεν εμφανίζεται εδώ, αλλά το έλλειμμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το 3% και αυτός ήταν ο λόγος που είναι γνωστός στο κοινό, που αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό το κονδύλι των εξοπλιστικών δαπανών. Άρα, να κάνουμε μία σύνοψη λιγάκι για να μπορέσω να αντιληφθώ και εγώ και οι τηλεθεατές του τι βλέπουμε στο γράφημα αυτό. Πρακτικά δηλαδή το ΑΕΠ, έρχομαι λίγο πιο κοντά τώρα βεβαίως, το ΑΕΠ θα πάει στα 200% το 2015. Το χρέος για το ΑΕΠ. Σε σχέση μάλιστα. με το ΑΕΠ. Μάλιστα. Να το πούμε πολύ απλά κάτι, κύριε Μούτσο. Παρακαλώ. Η όλη ιστορία είναι ότι είχαμε ελλείμματα. Από τη στιγμή που έχεις ελλείμματα, η κυβέρνησή σου δηλαδή πρέπει για να λειτουργήσει το ελληνικό κράτος θέλει 80 δις και εμείς βγάζουμε 50. Αν τα άλλα 30 δις πρέπει να τα δανειστούμε από το εξωτερικό. Έτσι γίνεται το χρέος. Ξεκινάει από το έλλειμμα. Όταν εμείς έχουμε έλλειμμα πάνω από το 3%, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Λαβδιώτης, δηλαδή μπήκαμε, να πούμε, ήταν πολιτική απόφαση να μπούμε στο ευρώ, κυρίως. Έτσι. Σαφώς. Χρειαζόμαστε κάθε χρόνο τρομακτικά ποσά να βγαίνουμε στις αγορές για να δανειζόμαστε, για να καλύπτουμε τη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν το κύριο πρόβλημα που έχουμε είναι το έλλειμμα. Αν δεν πολεμήσουμε το έλλειμμα, το χρέος συνεχώς αναβαίνει, γιατί συνεχώς θα χρειάζεται να παίρνουμε από το εξωτερικό να δανειζόμαστε. Το κάναμε από τις αγορές, μας πέταξαν έξω για τον Α ή τον Β λόγο οι αγορές, τεχνητό ή μη. Τώρα πλέον το κάνουμε από την Τρόικα. Μάλιστα. Θα περάσουμε λιγάκι αυτή τη στιγμή να δούμε τις δηλώσεις που κάνει ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ο κ. Πάνος Καρβούνης, ο οποίος πρακτικά είναι και ο άνθρωπος που χειρίζεται την υπόθεση των γερμανικών επενδύσεων και οποιονδήποτε άλλων επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Ο κ. Τσόπρας λέει ότι μην ελπίζετε σε επενδύσεις, γιατί τα πράγματα δεν είναι κατάλληλα, δεν υπάρχει δηλαδή το έδαφος εκείνο. Ο κ. Καρβούνης όμως έχει μια διαφορετική άποψη. Ας ακούσουμε την άποψή του και συζητάμε μετά πάλι εδώ πέρα με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται να έρθει μια ομάδα δράση, λεγόμενη Task Force στην Ελλάδα, προκειμένου να αναλάβει πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια ομάδα λοιπόν τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι έχουν αρχίσει να έρχονται στην Ελλάδα, ούτως ώστε να υποστηρίξουν, όπως είπα, τις μεταρρυθμίσεις, αλλά επίσης να βοηθήσουν την ελληνική κυβέρνηση, ώστε οι επενδύσεις που γίνονται κυρίως μέσα από τα κοινωνικά κονδύλια να γίνουν πιο γρήγορα για να επανακάμψει η ανάπτυξη στη χώρα μας. Ο επικεφαλής είναι ο κύριος Horst Reichenbach. Χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καλέσει επίσης μία σειρά από συμβούλους, τεχνικούς συμβούλους, τους οποίους θα πληρώσει και αυτούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι θα είναι ειδικοί σε διάφορα θέματα, ανάλογα με τις ανάγκες της ελληνικής διοίκησης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο ποσό, περίπου 15 δισεκατομμυρίων, είναι το λεγόμενο ΕΣΠΑ, δηλαδή η κοινοτική επιχορήγηση προς την Ελλάδα μέχρι και το 2013 για να γίνουν διάφορα έργα. Έργα υποδομής, έργα που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Αυτή τη στιγμή όταν γίνεται ένα έργο στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει περίπου το 80%. Αυτό που είπαμε είναι ότι θα πάει το 80% στο 85% ήδη τώρα και μέχρι τέλος του χρόνου θα πάει μέχρι το 95%. Δηλαδή σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων που θα γίνουν μέσα από αυτά τα 15 δισεκατομμύρια θα χρηματοδοτηθούν σχεδόν 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Task Force θα έχει το ρόλο ακριβώς αυτό, να γίνει η επίσπευση αυτή.
15 δισεκατομμύρια περιμένα στη συρτάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο καιρό. Για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα δεν αξιοποιήθηκαν και σήμερα μέσα στην κρίση πρέπει εμείς να απορροφήσουμε αυτό το πακέτο το ΕΣΠΑ? Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτό το ποσό διότι η Ελλάδα δεν το χρησιμοποίησε. Από την αρχή του μήνα ήρθε δύο φορές στην Ελλάδα ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Χαν, και είχαμε συναντήσεις με όλους τους περιφερειάρχες, τους νεοεκλεγέντες της Ελλάδος, τους 13 περιφερειάρχες, με όλους τους υπουργούς, και κάναμε μία λίστα από όλα τα έργα τα οποία μπορούν μέχρι τέλος του χρόνου να ξεκινήσουν. Βρήκαμε λοιπόν ότι υπάρχουν περίπου 100 έργα τα οποία μπορούν να απορροφήσουν σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν οι εγγενείς δυσκολίες της ελληνικής διοίκησης. Η απάντηση είναι αυτή. Όπως η γραφειοκρατία. Όπως οι αποφάσεις από πολλούς αρμοδίους και όχι από έναν. Αυτό το οποίο ζητήσαμε από την Ελλάδα είναι αφενός μεν τη σύντιμηση των διαδικασιών και από την άλλη κάθε έργο να χρεώνεται σε ένα και μόνο άτομο. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι πράγματι το ελληνικό κράτος και η διοίκηση θα κάνει μια σύντιμηση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών τη στιγμή που μια 30ετία τώρα δεν έχουν γίνει τόσα πολλά έργα και θα πρέπει να γίνουν μέσα σε μερικούς μήνες, δηλαδή μέχρι να λήξει ο χρόνος? Η ανταπόκριση που είχαμε από τις ελληνικές αρχές ήταν πολύ θετική. Αυτό που θα κάνουμε εμείς από την μεριά μας είναι θα κάνουμε κάθε τρίμηνο μια έκθεση. Και στην έκθεση θα λέμε τα πράγματα πολύ καθαρά. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Με αυτή τη διαφάνεια και με την, θα έλεγα, με το ελληνικό φιλότιμο θα μπορέσουμε, είμαι σίγουρος, να τρέξουμε πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπακωνσταντίνου, βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Γερμανούς για την προώθηση ενός πολύ μεγάλου φωτοβολταϊκού έργου. Είναι ένα πολύ μεγάλο project, νομίζω της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων. Οι γερμανικές επενδύσεις στα αυτιά πολλών ηχείουν σαν μια άλλη μορφή γερμανικής κατοχής. Πώς διασφαλίζετε ότι οι γερμανικές επενδύσεις θα δώσουν θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και πως τα χρήματα θα μένουν μέσα στην Ελλάδα και δεν θα φεύγουν προς τα έξω? Αυτό είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ κακό σύνδρομο και ένας πολύ κακός συνειρμός να αναφερόμεθα σε γερμανική επικυριαρχία. Οι Γερμανοί επιχειρηματίες θα φέρουν χρήματα στην Ελλάδα να επενδύσουν. Σαφώς θα θέλουν να είναι κερδοφόρες αυτές οι επιχειρήσεις. Αλλά με το ότι θα λειτουργήσουν, αυτό θα φέρει πλούτο στη χώρα μας. Συνεπώς δεν είναι ότι θα φέρουν τα λεφτά εδώ, θα πάρουν και θα αφεμάξουν τον ελληνικό λαό και μετά θα τα πάρουν πίσω στην Γερμανία. Αυτά είναι πραγματικά κατοχικά σύνδρομα από τα οποία πρέπει να απαλλαγούμε. Από πού αντλείτε αυτή την αισιοδοξία σας και πολύ δε περισσότερο μάλιστα για προγράμματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το 2013 ενώ είμαστε σχεδόν στα τέλη του 2011? Αντλώ την αισιοδοξία πρώτα-πρώτα από το ότι ο ελληνικός λαός κάνει μια απίστευτη προσπάθεια την οποία την αναγνωρίζουν οι πάντες. Όταν κοιτάζω τις δηλώσεις που κάνουν οι Έλληνες πολιτικοί και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, συγκλίνουν αυτές οι δηλώσεις και είναι ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι μέλος της οικογένειας του ευρώ και της ευρωζώνης και της Ευρώπης. Φυσικά ο κόσμος στενάζει και το ξέρουμε, τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητάει τα μέτρα τα συγκεκριμένα τα οποία παίρνει η ελληνική κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά τα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση. Τι προβλέπετε για τον φυσικό πλούτο της Ελλάδος σε ό,τι αφορά πετρέλαια, φυσικό αέριο, καθώς και άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως είναι ο χρυσός, ή ο λιγνίτης ή άλλα χρήσιμα μέταλλα? Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η Ελλάδα είναι ένας ενεργειακός κόμβος καταρχήν. Συνεπώς, η διέλευση αγωγών από το έδαφος της Ελλάδος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πολύ πλουτοπαραγωγικό και στρατηγικό, γεωπολιτικό. Θωρακίζει την Ελλάδα, την κάνει πραγματικά έναν πολύ σημαντικό παίκτη όταν το φυσικό αέριο που έρχεται από την πρώην Σοβιετική Ένωση πηγαίνει στην Ιταλία μέσω της Ελλάδος. Είναι ένας στρατηγικός, θα έλεγα, στόχος. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, η οποία κάνει μία σειρά από έρευνες νότια της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει απόλυτα την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου που αποτελεί αυτή η έρευνα που κάνει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Κύπρο
που αυτή τη στιγμή έχει δεχθεί μια σειρά από απειλές. Αλλά και η Ελλάδα είναι φυσικά μια ανεξάρτητη χώρα η οποία θα διαθέσει τον πλούτο της όπως αυτή θεωρεί το καλύτερο να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ για να την υποστηρίξει. Θεωρείτε ότι ή είμαστε ή οδεύουμε σε μια χρεοκοπία σαν χώρα? Απολύτως όχι. Μην ακούμε τις σιρήνες. Δεν υπάρχει κανένα δείγμα που να μας οδηγεί προς τα εκεί. Mm-hmm. Θέλω πραγματικά να πιστέψω και με όλη μου την καρδιά να δω τις επενδύσεις αυτές να γίνονται πραγματικότητα. Με όλο τον σεβασμό προς τον κύριο Καρβούνη, πραγματικά τα σχέδια αυτά να ευωδώσουν, να προσφέρουν στον κόσμο θέσεις απασχόλησης και πραγματικά η χώρα να καταφέρει να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Θα επανέλθουμε σε λίγο στην κουβέντα εδώ πέρα με τους προσκεκλημένους μας, με τους προσκεκλημένους επίσης από την Αμερική και την Ισλανδία, αφού παρακολουθήσουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.